Το δίνει λοιπόν, τον τρίτο. Να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Αργυρίου, αρχισυντάκτης Eurovisionfan.com. Καλησπέρα. Γεια σας. Και την κυρία Εύη Παπαμιχαήλ, αρχηγός Κυπριακής Αποστολής. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Συζητάμε εδώ, κύριε Αργυρίου, για το θέμα της ανακοίνωσης της ΕΡΤ, που ουσιαστικά μας είπε, μας επιβεβαίωσε από ό,τι καταλαβαίνω από το Θάνο, ότι ο Βίκτορ δεν ήταν ο καλλιτέχνης και το τραγούδι του που ήταν η πρώτη επιλογή κοινού και επιτροπής. Το γνωρίσατε και νωρίτερα αυτό εσείς? Να σας πω λίγο για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί άκουσα τη συζήτησή σας. Είναι περίπου έτσι όπως τα είπατε. Το πρόβλημα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΕΡΤ αμέσως μετά τον αποκλεισμό δεν ήταν μόνο αυτό. Αν είχε κάποιος παρακολουθήσει τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις για τη διαδικασία που ακολούθησε φέτος η ΕΡΤ, θα έβλεπε ότι μετά τη φάση των 5 τραγουδιών υπήρχε άλλη μια φάση, η τελική φάση, με 3 μόνο τραγούδια. Τα οποία ξεχώρισαν από την ψήφο του κοινού και της Επιτροπής. Σε αυτή τη φάση η Επιτροπή ψήφισε πρώτο τον Βίκτορ. Παραμένει άγνωστο όμως για ποιο λόγο η ΕΡΤ αποσιωπά αυτή τη φάση και ανακοινώνει μόνο την προηγούμενη, την πρώτη τελευταία φάση της διαδικασίας. Από ό,τι γνωρίζουμε και από την πλευρά της Μελίσσας Μετζούκη και τον δικηγόρο της, την τελευταία αυτή φάση είναι που έγκυται και οι δικές τους κατηγορίες και θεωρούν ότι δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία ορθώς. Συγγνώμη λίγο, για να καταλάβω. Έγινε η διαδικασία όπου επιλέχθηκε ένα άλλο τραγούδι, πρώτο και δεύτερο του Βίκτορα. Να σας πω. Ήταν η διαδικασία να γίνει ξανά κάποια ψηφοφορία. Να σας πω. Επιλέχθηκαν από την Επιτροπή 7 τραγούδια. Από τα 100 και κάτι που είχαν κατατεθεί. Χωρίς κοινό, μόνο Επιτροπή. Η ίδια Επιτροπή επέλεξε αυτά τα 7 τραγούδια. Ωραία. Στη συνέχεια προσήλθε το κοινό, η Επιτροπή Κοινού, τα 77 άτομα και ψήφισαν τα αγαπημένα τους. Στην ψηφοφορία αυτή η Μελίσσα ήταν πρώτη με τεράστια διαφορά. Τα αποτελέσματα έχουν δοθεί επισήμως στην πλευρά της κυρίας Μεντζούκη με το εξώδικο που της έχει σταλεί. Τα έχουμε εμείς στην κατοχή μας και τα έχουμε δημοσιεύσει και στην ιστοσελίδα μας. Η διαφορά που είχε η κυρία Μεντζούκη από τον δεύτερο Βίκτορ Βερνίκο ήταν τόσο μεγάλη όσο αντίστοιχα είχε απόσταση ο κύριος Βερνίκος από το πέμπτο τραγούδι. Είχε ξεχωρίσει δηλαδή. Στη συνέχεια, αφού ψήφισε το κοινό, η Επιτροπή από τα 5 πρώτα τραγούδια του κοινού βαθμολόγησε και αυτή έδωσε τη δικιά της βαθμολογία. Και προέκυψαν τα 3 τελικά τραγούδια. Με ψηφισμό κοινού και επιτροπή. Αυτό... Πήγαν στη τόσο συνέχεια. Τόσο πολύ μπέρδεμα, ρε παιδί. Ναι, αυτό είναι τώρα το θέμα. Τώρα εξηγούμε μια διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε από την ΕΡΤ, η οποία πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο απλή διαδικασία. Συνηθίζεται αυτή η διαδικασία. Δηλαδή κάθε χρόνο ακολουθείται μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Άλλες χρονιές έχουμε απευθείας ανάθεση. Κάποιες άλλες χρονιές, αν θυμάστε, κάναμε εκείνες τις βραδιές τις γυροβιζινιακές, όπου παρακολουθούσαμε τα τραγούδια τα υποψήφια και επέλεγε το κοινό μαζί με μια επιτροπή πάλι. Αλλά φέτος φαίνεται ότι ακολουθήθηκε μια πάρα πολύ περίεργη και σε μεγάλη διάρκεια διαδικασία. Μην ξεκάθαρε, αυτό που λέει ο κύριος Αργύριο. Εγώ ξέρετε τι σκεφτόμουν και το λέω και από αυτό το ραδιόφωνο αυτό. Δεν έχω να κάνω καθόλου, δεν έχω τίποτα με τον Βίκτορα και υποστηρίζουμε και τα νέα παιδιά, βεβαίως. Είναι ένας διαγωνισμός. Στέλνουμε κάποιον για να κερδίσουμε. Για να κερδίσουμε δεν πάμε όλοι. Όχι. Συγγνώμη, σε αυτό θα διαφωνήσω. Η δική μου η άποψη τόσα χρόνια. Δεν πας μόνο να κερδίσεις. Γιατί κάποιες χρονιές ξέρεις ο νικητής είναι όπως φέτος. Ας πούμε, έχουμε τη Λωρίν, θα συμφωνήσει και ο Γιάννης μαζί μου. Εντάξει, σίγουρα θέλεις να φέρεις το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Καταρχάς, ξεκινάς να περάσεις έναν ημιτελικό. Που πλέον είναι 2 ημιτελικοί. Να ξεχωρίσεις και να φτάσεις σε ένα τελικό και από εκεί και πέρα να διεκδικήσεις όσο το δυνατόν μια καλύτερη θέση. Δεν είναι απαραίτητη, νομίζω, πάντα η πρώτη θέση. Και σε αυτό θα μας μιλήσει και η κυρία Παπαμιχαήλ, να τη χαιρετήσω κιόλας. Ο πρώτος άνθρωπος που με έβαλε στη Eurovision και την ευχαριστώ πολύ. Αλλά θα καταλάβετε, γιατί είναι αρχηγός αποστολής, οπότε ξέρει τι γίνεται ακριβώς. Δεν είναι απαραίτητο να πας και να πεις «Α, πάω για την νίκη». Σίγουρα τη θέλεις την νίκη. Να σου πω κάτι, μισό λεπτάκι, ναι. Θα πάω στην κυρία Παπαμιχαήλ. Αλλά δυνατότητες που έχεις. Η δική μου ταπεινή άποψη, σαν ακροάτρια και τηλεθεάτρια της Eurovision της χώρας μου, σου λέω ότι όταν μιλάμε για διαγωνισμό, το λέει και η λέξη, πάω για να κερδίσω. Πάω για να πάρω μια πολύ καλή θέση. Θα έπρεπε κατ' εμέ να στείλουμε ό,τι καλύτερο έχουμε. Όπως γίνεται φέτος και με τη Λωρίν. Και θα σου πω εγώ και θα ξέρει και ο Αντώνης σαν αθλητές, ότι όταν συμμετέχεις σε έναν αγώνα, σίγουρα θέλεις το μετάλλιο, αλλά κοιτάς να κάνεις μια καλύτερη επίδοση. Μάλιστα, λοιπόν.